Όχι. Καλύτερα... καλύτερα να μου δώσεις την απάντησή σου κάτω. Καθώς θα πίνουμε ένα ποτό. Συμφωνείς? Ωραία. Έμε κάτω. Θα τα πούμε εκεί. Πρέπει να κάνουμε τα δυνατά δυνατά να σταματήσει αυτή η ιστορία, δεν γίνεται. Νομίζω ότι νομικά θα τα καταφέρουμε. Ναι, μετά νομίζω δεν γίνεται δουλειά όμως, Αντώνη. Πάμε να την πάρουμε από εκεί μέσα. Δεν ωφελεί να το συζητάμε άλλο. Το έχω πει χίλιες φορές. Χωρίς χαρτιά, το ψυχιατρίο και τη φυλακή δεν μπορούμε. Μέχρι να βρούμε τα χαρτιά, αυτός θα έχει προλάβει και θα την έχει αφήσει έγκυο. Και μετά τα χαρτιά θα τα έχουμε για να σκουπίσουμε τα μάτια μας. Λες εσύ τι καταλαβαίνετε, ας πούμε. Δηλαδή, άνθρωπος με διχασμένη προσωπικότητα, τι μπορεί να κάνει γάμο και να στέκει. Δεν νομίζω. Αν είναι έτσι, θα τον προσβάλλουμε. Και αυτός θα μας έχει προσβάλει 100 φορές μέχρι τότε. Πάμε για ηρέμηση. Παρακαλώ, ηρέμησε μέχρι αύριο. Τι είναι αύριο? Αύριο κρίνεται η αίτηση για να πάρουμε την ίδια σπίτι μας. Είναι ένα χαλαρωτικό φάρμακο. Το δίνουν σε σχιζοφρενείς όταν είναι σε κρίση. Τους ηρεμεί και κάνουν τα πράγματα που τους λες. Αυτό μπορώ να το κάνω και χωρίς αυτό. Ναι, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να την παντρευτείς αύριο. Πριν εγκριθεί η αίτηση. Ετοίμασε το γαμπριατικό σου κοστούμι. Θέλω να σε κούκλος αύριο στο Δημαρχείο. Η μικρή θα είναι εντάξει μετά από αυτό? Εννοείται, μωρέ. Απλώς θα υπακούει πιστά στις εντολές σου. Θα είναι υποχείριός σου. Στην υγειά σου, γαμπρέ. Αν νομίζω ότι θα την αφήσει έτσι εύκολα ο Άγγελος, είστε πολύ γελασμένοι. Γιατί τι θα κάνει πάνω? Τι περιθώριο θα την αφήσει να, θα την αφήσει να φύγει? Είμαστε οι κηδεμόνες της, είτε το θέλει είτε όχι. Εντάξει, εδώ είμαστε και θα το δείτε. Μακάρι να βγω εγώ λάθος και εσείς σωστοί. Αλλά δεν το νομίζω. Ο πατέρας σου, θα έχουμε φασαρίες. Σκοπεύεις να τον παντρευτείς? Γιατί ρωτάς? Για να σε προστατεύσω. Πες μου γρήγορα, μπορεί να έρθει. Κάτι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω τι, αλλά η μητέρα μου πριν πεθάνει μου είπε πως ο πατέρας μου έχει αλλάξει το όνομά του. Δεν ονομάζεται Άγγελος Γεωργιάδης. Και πώς λέγεται? Δεν ξέρω, δεν μου είπε. Γι' αυτό δεν θέλεις να τον παντρευτώ. Και γιατί νομίζω ότι κάτι άλλο συμβαίνει εδώ? Δεν ξέρω τι, αλλά κάτι δεν μου αρέσει. Πες μου. Η διαφορά ηλικία σας. Η σχέση του με την Δόμνα ή με τη μητέρα σου. Σε παρακαλώ, Ήβη, πες του όχι. Ήβη. Μιλούσε με κάποιον? Όχι. Πάμε κάτω. Καλησπέρα. Πώς τέτοια ώρα εδώ? Περνούσα, πάω για ένα ποτό και... τέτοια ώρα τελειώνεις? Μόλις. Καλή διασκέδαση, εύχομαι. Μήπως θες να έρθεις να πιούμε ένα ποτό παρέα? Για να μιλήσουμε για το αγαπημένο μας θέμα, το πορτρέτο, την Ήβη, τη Δόμνα. Όχι. Εγώ απλώς σε καλώ για ένα ποτό. Σε προειδοποιώ όμως ότι μόλις τελείωσα και είμαι πραγματικά πολύ κουρασμένη για να μιλήσω ξανά για τα ίδια. Το υπόσχομαι. Μιλάμε όλο αυτόν τον καιρό και πραγματικά σε αισθάνομαι σαν δικό μου άνθρωπο. Αλήθεια? Ναι. Γι' αυτό σκέφτηκα αν θες να...
Βεβαίως. Με τιμά πολύ αυτό που είπες. Συνήθως με θεωρούν ένα απλό μηχανισμό που κάνουν τη δουλειά τους. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Έλα να πιούμε και να χαλαρώσουμε. Για να δεις πιο καθαρά ότι η ευτυχία είναι εδώ. Μαζί μου. Στην υγειά μας λοιπόν. Ποιες το. Έλα, άσπρο πάτο που λένε. Θες να με μεθύσει. Γιατί όχι. Αν είναι να σε δω χαλαρώ. Αύριο όλα θα έχουν τελειώσει. Με πήραν τηλέφωνο ότι τα χαρτιά μας είναι έτοιμα και μπορούμε να επιτέλους να πάρουμε την κηδεμονία της. Ναι, το ξέρω. Τι έχεις? Γιατί είσαι τόσο νευρικός? Πιστεύεις ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα? Δεν νομίζω. Όλα θα πάνε καλά. Πρέπει να φύγει από εκεί μέσα, Βίκτορ. Θα φύγει. Θα φύγει, μην ανησυχείς. Παίρνουν τον αγάπη μου. Ήρη μου, πες ότι θέλεις να παντρευτείς. Ναι. Θέλω. Πες μου ότι θέλεις να κάνουμε ένα παιδί μαζί. Έτσι δεν είναι? Τι εννοείς καλά? Έπεσε, ξέρει. Το ναι σου το είπε? Μου το είπε, αλλά τι σημασία έχει? Δεν μπορεί να ανοίξει τα μάτια της. Πώς θα πάμε αύριο στο Δημαρχείο? Κανόνισε να έρθει εδώ ο Δήμαρχος. Και τι με αυτό? Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να σταθεί. Μέχρι αύριο θα είναι μια χαρά, θα συνέλθει. Αλλά πρέπει να βάλουμε και άλλη δόση, για να είμαστε σίγουροι. Δόμνα, σε αυτή την κατάσταση που είναι, δεν θα μας παντρέψει κανείς. Δεν θα μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Θα πέσει κάτω. Ναι, θα πέσει. Εντάξει, θα της βάλουμε λιγότερη δόση. Αφού δεν αντέχει η πριγκίπισσά σου. Το καλό που σου θέλω. Γιατί όποιος τη δει σε αυτή την κατάσταση, θα τα καταλάβει όλα. Όρθια δεν θέλεις. Όρθια θα την έχεις. Στητή σαν κυπαρίσι. Άρα όλα ξεκίνησαν από το ορφανοτροφείο. Ναι, εκεί που συναντήθηκε η Δόμνα με τον Άγγελο. Και είναι και ένα τρίτο παιδί, το οποίο δεν ξέρουμε ποιο είναι. Ναι, ένα τρίτο παιδί. Προφανώς, κάτι πολύ κακό του συνέβη εκεί. Που του στιγμάτισε όλη τη ζωή. Κάτι που αν δεν εκδικηθούν δεν πρόκειται να το ξεπεράσουν. Βέβαια, δεν πρόκειται να το ξεπεράσουν έτσι κι αλλιώς, γιατί τα παιδικά τραύματα δεν είναι για πάντα. Εσύ, σαν ψυχολόγος, μπορείς να τους καταλάβεις. Εγώ, σαν αστυνομικός, τι μπορώ να κάνω? Θα μάθεις την αλήθεια. Ωραία, λοιπόν. Αύριο ξεκινάω έρευνα σε όλα τα ορφανοτροφεία του νησιού. Κάτι θα μάθουμε. Από κάπου θα τους πιάσουμε. Βέβαια, το θέμα είναι ότι κρατάνε την Εύη φυλακισμένη. Αύριο θα πάνε οι δικοί της με εντολή να την πάρουν από εκεί. Υπό την κυδαιμονία τους. Ελπίζω μόνο να μην είναι πολύ αργά. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
Κι εγώ. Συγγνώμη, σου υποσχέθηκα να μιλήσουμε για άλλο θέμα, αλλά τελικά πάλι το ίδιο είπαμε. Δεν πειράζει. Όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, θα πιούμε ένα ποτό σαν άνθρωπο. Και μην νομίζεις, και εμένα με απασχολεί το ίδιο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Είσαι σίγουρη θα συνέρθει, έτσι. Το ξέρω καλά αυτό το φάρμακο, το έχω πάρει κι εγώ. Αύριο είναι μια μεγάλη μέρα για την οικογένεια Δραγώνη. Δεν θα ήθελα να χαλάσει με τίποτα. Δεν θα χαλάσει, μην ανησυχείς. Θα έρθουν να πάρουν την ίδια με τα χαρτιά των δικαστηρίων στα χέρια και θα φωνάζουν ότι τους ανήκει η κυδαιμονία. Θα εκπλαγούν. Εγώ θα κρατάω φωτογραφική μηχανή. Θα αποθανατήσω την πτώση της αδερφούλας μου στα πατώματα. Το φαντάζεσαι όταν τους ανακοινώσω ότι η κηδεμονία ανήκει δικαιωματικά στον ομοσύζυγο? Θα είμαι εγώ. Σε παρακαλώ, πέ μου ποιος είσαι, γιατί μου το κάνεις τούτο? Γιατί είναι! Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον έχει πιάσει τέτοια λύσα να παντρευτεί την Ήβη. Ποιος είναι ο πατέρας μου? Τι κρύβει? Γιατί αλλάζει όνομα? Γκάνγκστερ είναι. Κάτι γίνεται εδώ. Και μάλιστα κάτι πολύ σάπιο που δεν μου αρέσει καθόλου. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι σήμερα εγώ και η Ήβη μου παντρευόμαστε. What? Πατρεύεστε? Ναι. Θα κάνουμε πρώτα το πολιτικό γάμο και μετά θα κάνουμε και θρησκευτικό. Αχ, να ζήσετε ρε παιδιά, να ζήσετε. Να ζήσετε μπαμπά. Να ζήσετε Ήβη. Και θέλω σε αυτό το γάμο που πάρω το γιο μου τον Γκάμπριο. Θα μας κάνεις αυτή τη τιμή? Ναι, βέβαια. Τι ωραία. Σήμερα είναι μια από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μας. Δεν είναι μια από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μας, αγάπη μου? Ναι, είναι. Και θα έχουμε κουμπάρο σε αυτό το γάμο τον Γκάμπρι. Με συγχωρείτε. Πρέπει να πάω λίγο μέσα. Έλα, κορίτσι μου, πιες το χειμώ. Ποιος είσαι, α? Τι θέλεις που μένα, α? Τι θέλει? Θέλεις λεφτά? Θα μοιάζουμε τους γονιούς με να σου στείλουν όσα θέλεις. Θέλεις να με σκοτώσεις? Εσκότως με. Έτσι αγιώσε να αντέχω άλλο τα μέσα. Ακούεις ρε! Σκότως με ρε! Βαρέθηκα! Κάμε το ρε τότε! Κάμε το! Σκότως με ρε! Ώστε θα παντρευτείτε,
Ναι. Δεν με άκουσες, γιατί? Δεν ξέρω. Τον αγαπάς τον πατέρα μου? Δεν ξέρω. Αν δεν τον αγαπάς, γιατί να τον παντρευτείς? Δεν ξέρω. Ήβη, είσαι καλά? Σου δίνουν κάτι? Δεν μου φαίνεσαι φυσιολογική. Και μη μου πεις πάλι δεν ξέρω. Μήπως αντί να παντρευτείς τον πατέρα μου, να παντρευτείς εμένα? Ναι. Μάλιστα. Και ποιους θα καλέσεις στο γάμο σου? Δεν ξέρω. Τους γονείς σου να καλέσεις, τώρα. Ναι. Πάρε το τηλέφωνό σου. Ναι. Ήδη. Τι κάνετε εσείς οι δύο εδώ? Ναι. Ήδη μου, πάμε να δούμε τον ηθικό σου. Στέλλα, ναι, κοίτα, είναι επίγον, πρέπει να βρεθούμε. Ναι, σε 30 λεπτά στο καφέ. Έγινε. Τι έγινε? Βγήκε από μας, όχι ακόμα. Όχι, μα από το πρωί περιμένουμε. Τι είπανε, πότε τελικά? Πήγε ο Γρηγόρης μέσα στο δικαστήριο, που μία με δύο το μεσημέρι, όπου να είναι, θα βγει. Η Στέλλα πού είναι? Είναι για καφέ με την Άντρια. Πού είναι? Για καφέ με την Άντρια. Καλά, δεν έπρεπε να είναι εδώ μαζί μας. Εντάξει, έχει κουραστεί πάρα πολύ με όλη αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω αν θα αντέξει. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι έγκυος, έτσι. Οι ορμόνες της τώρα θα έχουν τρελαθεί. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα θα έχει τώρα. Ναι, όντως. Δεν μπορώ να φανταστώ. Κουράγιο, Γάμπρε. Κουράγιο. Πάνω μου, με τη Στέλλα πρέπει να έχεις υπομονή. Και με την υπομονή τη δική μου, δηλαδή, θα της περάσει αντίδραση. Όλα φεύγουν με την αγάπη πάνω. Γεια σου. Τα βρήκες εύκολα? Ρώτησα κανά δυο ανθρώπους, αλλά τα κατάφερα. Στέλλα, είναι επίγον. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Πες μου, τι θες να κάνω? Η Ήβη θα παντρευτεί τον πατέρα μου σε λίγες ώρες. Τι θα κάνει? Αυτό που άκουσες. Πρέπει πραγματικά να ειδοποιήσεις τους δικούς σου. Α, για να έρθουν να τις ευχηθούν. Ναι, δεν νομίζω να εγκρίνουν τον γαμπρό. Όχι, όχι, για να σταματήσουν τον γάμο. Εσύ γιατί θες να σταματήσει αυτός ο γάμος? Επειδή νιώθω ότι κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ. Τι εννοείς? Η διαφορά ηλικίας τους. Ο πατέρας μου που άλλαξε το όνομά του. Η Ήβη που δεν νιώθει καλά. Και ακόμη τώρα χειρότερα, σαν υπνοτισμένη. Ναι, αλλά αν το θέλει. Όχι, δεν το θέλει. Έτσι κάνει πάντα, για να τρέχουν από πίσω της. Μιλάω σοβαρά, θα με βοηθήσεις, ναι ή όχι? Ναι, θα σε βοηθήσω. Ωραία. Πάω πίσω στο γάμο. Σε παρακαλώ, προσπάθησε να τον σταματήσεις. Τι έγινε? Βγήκε η απόφαση. Όλα καλά. Μπορείτε να την πάρετε μαζί σας. Ευχαριστώ, Θεέ μου. Αγάπη μου, όταν λες τώρα, εννοείς τώρα. Ναι, πάρτε και την απόφαση για την κυδαιμονία της για να είστε καλυμμένοι με τον νόμο. Και αν αρνηθούν να μας τη δώσουν? Τότε θα μιλήσουμε άλλη γλώσσα. Θα σας δώσω συνοδεία με περιπολικό. Μπροστά στον νόμο δεν υπάρχει αντίσταση. Δόξα τω Θεώ. Στέλλα μου. Πού ήσουνα, παιδί μου? Πού ήσουνα? Τώρα έχουμε τα χαρτιά. Πάμε να την πάρουμε. Χάνουμε χρόνο. Μαμά, δεν νιώθω πάρα πολλά καλά. Τι έχεις, αγάπη μου? Στέλλα μου. Στέλλα. Φέρτε νερό. Μπορεί να είναι από την εγκυμοσύνη, αγάπη μου. Μα είσαι πολύ όμορφος, αγόρι μου. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να σταθείς στο πλευρό μου. Γιατί θες όμως τόσο πολύ να την παντρευτείς? Γιατί την αγαπάω, αγόρι μου. Και σου εύχομαι μια μέρα κι εσύ να παντρευτείς από τρελό έρωτα. Έρχεται η νύφη μαζί με τη συνεργάτη σου. Μα δεν είναι μια κούκλα? Είναι, αλλά είναι και 25 χρόνια μικρότερη σου. Είσαι ο θησαυρός μου. Είμαι λίγο κουρασμένη, δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Από το άγχος είναι, αγάπη μου. Από εδώ και πέρα όμως θα σε αναλάβω εγώ ολοκληρωτικά και θα σε κάνω άλλο άνθρωπο. Άντε, βιαστείτε, όπου να έρχεται ο δήμαρχος. Εδώ θα γίνει ο γάμος, δεν θα πάμε στο δημαρχείο.
Αγόρι μου, η Ήβη είναι περιορισμένη. Δεν μπορεί να βγει από εδώ. Και τα παιδιά, όπως βλέπεις, βιάζονται να παντρευτούν. Αγάπη μου, είσαι καλά. Ναι, μαμά. Στέλλα, πες μου σε παρακαλώ. Μπορείς να έρθεις μαζί μας ή να σε πάρει ο Πάνος να σε πάει στο σπίτι. Όχι, όχι, όχι. Εγώ θα έρθω μαζί σας. Τέλος. Θα έρθω κι εγώ μαζί σας. Πάμε σε πιο γρήγορα γίνεται. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας περιμέναμε, είμαστε έτοιμοι. Κύριε, καλησπέρα σας, τι κάνετε. Καλά, εσείς. Μπορώ να σας απασχολήσω για ένα λεπτό. Φυσικά. Κύριε Γεωργιάδη, σε περίπτωση που διαγνωστεί ότι η κυρία Ήβη Δραγούμη πασχεί από ψυχολογική διαταραχή ως δεχασμένη προσωπικότητα, υπάρχει ο κίνδυνος ο γάμος σας να θεωρηθεί άκυρος. Σας παρακαλώ, όταν και εφόσον διαγνωστεί κάτι τέτοιο, τότε το αντιμετωπίζουμε. Προς το παρόν, κάντε τη δουλειά σας όπως ξέρετε. Κύριε Γεωργιάδη, εγώ είχα υποχρέωση να σας ενημερώσω. Okay, ευχαριστώ. Όλα είναι μια χαρά. Πάμε. Πρέπει να κάνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Πρέπει να βιαστούμε. Γιατί θέλα, τι σημαίνει, τι σε έπιασε. Παντρεύονται. Τι? Ποιοι παντρεύονται? Ήδη με τον Άγγελο. Τι? Θεέ μου, τι θα ακούσω άλλο. Έπειτα. Πού το ξέρεις, ποιος το είπε? Μου το είπε ο Γκάμπριελ. Ήρθε για να σας το πω, αλλά δεν τα κατάφερα και λιποθύμησα από το άγχος. Έφυγα. Τρέξατε, τρέξατε, θα χάσουμε το παιδί μας. Λοιπόν, εσύ, ο Άγγελος Γεωργιάδης, δέχεσαι την Ήβη Δραγούμη ως νόμιμη σύζυγό σου? Δέχομαι. Ωραία. Εσύ, Ήβη Δραγούμη, δέχεσαι τον Άγγελο Γεωργιάδη ως νόμιμο σύζυγό σου? Ναι, δέχομαι. Ωραία. Από τη στιγμή αυτή που με την ελεύθερη συνένεση σας προχωρήσατε σε γάμο, οφείλετε αμοιβαία και οι δύο αγάπη, πίστη και σεβασμό για όλη σας τη ζωή. Να φιλήσω τον γαμπρό και την Ήφη. Παρακαλώ να προχωρήσουμε με τις υπογραφές. Παρακαλώ να υπογράψει και ο δεύτερος μάρτυρας. Έλα, Γκάμπριελ, αγόρι μου. Βάλε την υπογραφή στο χαρτιά. Ούσο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέται. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ζήσετε. Και στα δικά μας, Ιαννή Παντή. Να βάλω και ένα ποτήρι στη γυναίκα μου και μετά να αποθανατήσουμε τις στιγμές. Έλα, Ιβή μου. Πιες λίγο, μόνο μια γουλιά έτσι για το γούρι. Για καλούς απογόνους. Μας ζήσετε. Λοιπόν, να βγούμε φωτογραφίες. Πού είναι? Έλα, έλα. Θέλω να θυμάμαι για πάντα αυτή τη στιγμή.
Έλα, χαμογέλα, τι μου τρένε αυτό. Ο πατέρας σου παντρεύτηκε. Στην αλήθεια, δεν βλέπω τον λόγο να χαίρομαι. Εδώ δεν χαίρεται η νύφη. Η ήδη δεν μας δείχνει τη χαρά της γιατί είναι κουρασμένη, είναι απλό. Πες μου την αλήθεια, παπά. Ποιο είναι το επίθετό μας? Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Σου λέω να μου πεις ποιος είσαι. Γιατί άλλαξες επίθετο? Δεν ξέρω γιατί μου τα λες όλα αυτά σήμερα, τη μέρα που παντρεύτηκα. Κανονικά αυτή τη μέρα θα έπρεπε να χαίρεσαι με τη χαρά μου. Να κόψουμε και την τούρτα. Για να έχουν γλυκιά ζωή οι νεόνυμφοι. Συμφωνείς? Μάλλον διαφωνείς. Όταν έλεγα εγώ στον Άγγελο τι τον θέλουμε εδώ το γιο του, μου λέγει άλλα ντάλλον. Να και η απρόσκλητη καλεσμένη. Ο γάμος αυτός δεν θα γίνει. Μα μόλις έγινε. Τούρτα, για να ευχηθείτε στους νεόνυμφους. Δεν είναι δυνατόν. Πώς τα κατάφερες κάθαρμα? Πρόσεξε πώς μου μιλάς. Δεν θα ανεχτώ να με βρίζεις τη μέρα του γάμου μου. Αυτός ο γάμος είναι φάρσα, δεν μπορεί να βγάλει άδεια γάμου. Θα καταγγείλω τον δήμαρχο. Καλύτερα να τα μαζέψεις και να του δίνεις από εδώ. Ή φέρ' σου σαν άνθρωπος και πήγαινε να ευχηθείς στην ύφη. Νερό! 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 Λείψω! Λείψω! Θέλω νερό, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Θέλω νερό. Νερό. Δεν προλάβαμε. Ο γάμος έγινε, παντρεύτηκαν. Θα σε σκοτώσω. Θα σε σκοτώσω, ρε κάθαρμα. Κοράκι, άσε τις παλικαρίες σε μένα, εντάξει. Το κορίτσι μόλις παντρεύτηκε. Ορίστε και υπογραφές. Αυτά είναι άκυρα, τι είναι αυτά. Να σου πω, εσύ έχεις ένα θέμα με τις υπογραφές. Πρώτα υπογράφεις ότι μου χαρίζεις το σπίτι, μετά η κόρη σου υπογράφει ότι παντρεύεται και δεν αναγνωρίζεις καμία από τις υπογραφές. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί μας έχετε εξαπατήσει όλους. Είσαστε απατεώνες, αυτό είσαστε. Μαμά, η Ήβη μπορεί να ήθελε να τον παντρευτεί, δεν τη ρωτήσαμε ποτέ. Αλλά μην το ξαναπείς αυτό. Να και μια λογική φωνή μέσα σε αυτή την οικογένεια. Εδώ είναι, ρωτήστε τη. Τι να ρωτήσουμε, δεν βλέπουμε πώς την έχετε κάνει, πώς είναι? Πώς την έχουμε κάνει, εμείς τη φερόμαστε με τον καλύτερο τρόπο. Απλώς παίρνει τα χάπια που της είπε ο γιατρός μετά την απόπειρα που έκανε στη φυλακή. Ήβη, έλα μαζί μας, παιδί μου. Είμαστε οι κηδεμόνες σου. Οι νόμιμοι κηδεμόνες σου. Τα. Λέχω εγώ. Εσύ είσαι κουμπάρος μου, κανονικά θα έπρεπε να πάει πλάτη για μένα. Ας τη να πάει μαζί τους. Και αν την αφήσω να πάει μαζί τους, πώς θα της μιλάς, πώς θα τη βλέπεις? Μα δεν με νοιάζει. Εσύ κάνε το σωστό. Αφήσε την να πάει με την οικογένειά της. Εμείς είμαστε τώρα η οικογένειά της. Βλέπετε τώρα. Τι έχεις κάνει στην κόρη μας, τι έχεις κάνει. Αγάπη μου, τι έχει παπά σου. Ο πατέρας σου είναι, δεν με γνωρίζεις? Τι έχεις κάνει στην κόρη μου, άθλιο υποκείμενο, τι δεν τολμήσεις και πειράξεις τη γυναίκα μου. Εσύ μην τολμήξεις και πειράξεις τη δικιά μου τη γυναίκα. Γιατί σε σκότωσα, τώρα εγώ έχω την πλήρη και νόμιμη εξουσία πάνω της. Πίτσα! Συλλάβετε! Μου επιτέθηκαν απρόκλητα! Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το πάρτι τελειώνει εδώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε, αλλά μόλις παντρεύτηκα και έχω υποχρεώσεις. Γκάμπριελ, πόσο δυνατός και τυχερός είναι ο πατέρας του που παντρεύτηκε αυτό το πανέμορφο κορίτσι. Γιατί κοιμάται, γιατί λέει ναι σε όλα, τι της δίνεται να πίνει? Επιτέλους, μου ανήκεις. Κανένας δεν μπορεί να σε πάρει από μένα. Ούτε η μάνα που σε γέννησε. Είναι η μητέρα μου. Δεν τη χρειαζόμαστε, κοριτσάκι μου. Εγώ είμαι εδώ για σένα. Ναι, έλα. Έλα να σε βοηθήσω να το βγάλεις αυτό το νηφικό. Έλα, πρέπει να το βγάλεις. Δεν θέλω. Είμαι άντρας σου τώρα. Δεν πρέπει να με ντρέπεσαι. Δεν με βοηθάς. Δεν με βοηθάς. Να το βγάλουμε αυτό. Να κοιμηθούμε μαζί αγκαλιά. Να γίνεις δική μου. Δική μου. Δική μου. Το περίμενα καιρό αυτό. Έλα. Θέλω να κοιμηθώ. Κοιμηθώ. Εντάξει. Θα σε αφήσω 2-3 ώρες να κοιμηθείς, να συνέλθεις. Και μετά θα με θέλεις όσο κι εγώ. Και θα γίνεις δική μου. Με τη θέλησή σου. Και δεν θα μπορείς να μου πεις όχι πια, μικρή. Γιατί είμαι ο άντρας σου πια. Σε προειδοποίησα, Βίκτορα. Σε προειδοποίησα και ήθελες να την πάρεις από το σπίτι νόμιμα. Ορίστε το νόμιμα τώρα. Ορίστε. Εμείς εδώ μέσα και αυτή έξω με το... με εκείνο το καθήκη έξω μόνη της. Έπρεπε να σε ακούσω, Μικρά. Έπρεπε να σε ακούσω. Ωραία. Τώρα, τι κάνουμε? Άφησε την Ήφη μόνη. Να λείπουν τα σχόλια, νεαρέ. Μια ερώτηση έκανα. Ήφη.
ένιωθε κουρασμένη. Και την άφησα να κοιμηθεί για λίγο. Ξέρω πως της βάζετε κάτι στο ποτό της. Το παιδό, μα τι είναι αυτά που λες? Γιατί να κάνουμε κάτι τέτοιο? Για να την έχετε υποχείριό σας. Για να λέει ναι σε όλα. Έστω και σε ένα γάμο. Δεν ξέρω τι εντύπωση έχεις για μένα, αγόρι μου, αλλά με προσβάλλεις. Κάτι μου έλεγες πριν. Ορίστε. Μπορείς να ρωτήσεις ότι θες κάτι για το επίθετό μας? Ότι το άλλαξες, μου είπε η μαμά. Δεν είναι αλήθεια. Τότε μίλησέ μου για εμάς. Όποτε σε ρωτάω για αυτό το θέμα, το αποφεύγεις. Ποιος είναι ο παππούς μου? Ποια είναι η γιαγιά μου? Γιατί δεν τους έχω γνωρίσει ποτέ και γιατί δεν μιλάμε ποτέ για αυτούς? Πότε μπορείς να με βγάλεις από εδώ μέσα? Αύριο και βλέπουμε. Τι θα πει αυτό? Ο γαμπρός σου μπορεί να βγει, εσύ όχι. Τι? Σου έκανε μήνυση για απειλή και επίθεση και κατηγορείται ήδη για ένα φόνο. Θέλω να βγω έξω απόψε. Ξέχασε το. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, καταλαβαίνεις. Ακριβώς επειδή είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, θα κάτσεις μέσα για να μην έχουμε άλλο ένα θάνατο. Κωστή, βρες έναν τρόπο να μιλήσω σε κάποιον. Πήγαινε με αυτόν τον εισαγγελέα να του εξηγήσω τι μας έκανε αυτός ο άνθρωπος. Θα καταλάβει. Έτσι. Τι θες να μάθεις, Γκάμπριελ? Την αλήθεια για όλα. Και πιστεύεις δηλαδή ότι η αλήθεια βρίσκεται μέσα σε αυτή την ηλίθια φαντασίωση της μάνας σου? Μην μιλάς έτσι για αυτήν. Σεβάσου τη μνήμη της. Για να σεβαστώ τη μητέρα σου, δηλαδή πρέπει να παραδεχτώ κάθε ηλίθια φαντασίωση που σου έχει πει? Η μάνα σου ήταν μια αλκοολική μυθομανής. Αυτό ήταν. Το επίθετό μας είναι Γεωργιάδης, πάει και τελείωσε. Ποια είναι η καταγωγή μας τότε? Ανήκουμε σε μια πολύ παλιά φυλή. Κάναμε πολύ δρόμο για να φτάσουμε ως εδώ. Μόλις στις αρχές του αιώνα ήρθαμε στην Κύπρο. Κόψε αυτό το ήχος. Με ενοχλεί. Και πριν? Πριν? Εδώ και εκεί. Όπως οι λύκοι της στέπας, που ψάχνουν το θύραμά τους. Πού μεγάλωσες? Εδώ στην Κύπρο ή στην Αθήνα? Δεν ξέρω τίποτα για σένα. Όταν ήσουν στην Αγγλία, εκεί σπούδασες, πού γνώρισες τη μαμά? Τόσες πολλές ερωτήσεις μαζεμένες. Ούτε στην Ιερά Εξέταση να ήμουν. Θα παραμείνετε υποκράτηση για 12 ακόμη ώρες. Και κάτι ακόμα. Ο Άγγελος Γεωργιάδης κατέθεσε μέσω του δικηγόρου του περιοριστικά μέτρα. Που σημαίνει? Που σημαίνει ότι ούτε εσείς, ούτε κανένα άλλο μέλος της οικογένειάς σας δεν μπορεί να τον πλησιάσει στα 100 μέτρα. Αλήθεια το λες? Θες να συμφιλειωθούμε? Ναι. Οκ. Πάει να πω το να πιούμε δυο μας. Πόσο με βάλες? Όσο βάλατε τις ύβες. Πού ήσουν όταν ήμουν εγώ ανέστητος? Αν την άγγιξες, αν της έκανες κάτι, δεν θα βγεις τον νόσο από εδώ μέσα. Παντρεύτηκα χθες τον πατέρα σου. Ναι, τον πατέρα μου. Γιατί σε απότομος όμως μαζί μου, τι σου έκανα? Δεν θυμάσαι τίποτα. Θα ήθελα να σας πω ότι μετά την προσωπική επαφή που είχαμε την ύβη, αύριο θα καταθέσω υπέρ της ακύρωσης του γάμου σας.